1984, ανήμερα των γενεθλίων, το όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, φεύγει από τη ζωή ο Βασίλης Τιτσάνης, ένας από τους σπουδαιότερους συνθέστηχουργούς, δεξιοτέχνης του μπουζουκιού και ακούμε και ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια. Και για να μπούμε στο κλίμα, πάμε να ακούσουμε λίγο το τραγούδι, γιατί έχουμε σύνδεση. Και κάθε χρόνο τέτοια μέρα η αλήθεια είναι πως ξυπνούν μνήμες σε όλους αυτούς που αγάπησαν και ακολούθησαν βέβαια τον Βασίλη Τσιτσάνη και μάλιστα θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής με μια ξεχωριστή σύνδεση καθώς Εύη στα Τρίκαλα. Πολύ σωστά, στα Τρίκαλα. Δημιουργείται ένα μουσείο αφιερωμένο στον μεγάλο ρεμπέτη, στον μεγάλο καλλιτέχνη τον Βασίλη Τσιτσάνη και θα πάμε εκεί 38 χρόνια από το θάνατό του. Θα πάμε και να συναντήσουμε τον κύριο Στέλιο Καραγιώργο, ο οποίος είναι διευθυντής του Μουσείου Τσιτσάνη και θέλω να τον καλησπερίσω εδώ στην Κρήτη TV, στην Κρήτη σήμερα και στην εκπομπή μας. Καλησπέρα σας. Καλώς ανταμώσαμε από τόσο μακριά. Βέβαια. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Είναι ιδιαίτερη μέρα, φαντάζομαι, και για εσάς και για χιλιάδες ανθρώπους, βέβαια, που συμπορεύτηκαν, ακολούθησαν, εμπνεύστηκαν από το έργο του Βασίλη Τσιτσάνη. Για πείτε μας λίγο τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με την ίδρυση του Μουσείου. Κοιτάξτε, το Μουσείο σαν νομικό πρόσωπο έχει αρκετά χρόνια που δημιουργήθηκε από το 2008 με σκοπό την ίδρυση του Μουσείου και τη λειτουργία του Μουσείου. Κατέστη δυνατό το κτίριο των παλιών φυλακών στα Τρίκαλα να ολοκληρωθεί κτηριακά στο τέλος του 2018. Στήσαμε μια προσωρινή έκθεση έως ότου ολοκληρωθούν οι μελέτες οι μουσιολογικές. Και τώρα είμαστε στη διαδικασία ολοκλήρωσης της εγκατάστασης των εκθεμάτων. Δηλαδή έχουν γίνει τα σκηνικά και η διαμόρφωση του χώρου και τώρα μένει να τοποθετηθούν τα εκθέματα και να δημιουργηθούν όλα τα διαδραστικά, τα ψηφιακά συστήματα, ας το πούμε έτσι με μια άλλη κουβέντα και να συνεννοούμαστε, που θα βοηθούν στους ανθρώπους να καταλάβουν, στους επισκέπτες, να καταλάβουν περισσότερα πράγματα για τη ζωή και το έργο αυτού του ανθρώπου και θα φτιάξουν ένα μουσείο που θα είναι ταιριαστό στην εποχή του. Αυτό σκοπεύουμε να κάνουμε. Αναφορικά με τα εκθέματα από πού έχουν προέλθει, αν δεν κάνω λάθος από την οικογένεια. Τα εκθέματα έχουμε πάρει από την οικογένεια το μεγαλύτερο μέρος, σχεδόν το 90%, και το υπόλοιπα τα έχουμε αποκτήσει εμείς ήδη σαν μουσείο από διάφορους συλλέκτες ή άλλους δωρητές που τα δωρήσανε στο μουσείο. Να μας φέρετε κάποια παραδείγματα εκθεμάτων. Κοιτάξτε, τα εκθέματα καταρχήν δεν είναι ένα μουσείο με 100-1000 αγάλματα. Είναι ένα μουσείο για έναν δημιουργό. Είναι το πρώτο στην Ελλάδα. Κυρίως αφορούν πράγματα που έχουν σχέση με την προσωπική του ζωή, δηλαδή τα προσωπικά του αντικείμενα, τα ρούχα του, τα γυαλιά του, η πένα του, το στυλό του, το γραφείο του, τα στερεοφωνικά και τα άλλα που άκουγε η μουσική, τα γραμμόφωνα, οι δίσκοι με τα pick-up κτλ. Αφορούν τα μουσικά του όργανα, γιατί με αυτά δημιουργούσε, με αυτά διασκέδαζε τον κόσμο. Αυτά ήταν τα εργαλεία της δουλειάς του, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Και άλλα πράγματα που έχουν σχέση με το κοινωνικό και το ιστορικό περιβάλλον μέσα στο οποίο έζησε και δημιούργησε. Καθώς επίσης και μικρά κείμενα από πολύ σπουδαίους που έχουν γράψει για τον Τσιτσάνη, όπως τα χειρόγραφα του Μίκη για την ομιλία του στην συναυλία που έγινε το 1983 το καλοκαίρι στην Αθήνα για το αφιέρωμα στον Τσιτσάνη. Το 1983, συγγνώμη σας Γιακόπτο, κύριε Καραγιώργο, έδωσε και μια συναυλία στο Ηράκλειο, στο Κηποθέατρο, ο Νίκος Καζαντζάκης και βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Η πρώτη και τελευταία του συναυλία. Ακριβώς, βλέπουμε αυτή τη στιγμή τα χαρακτηριστικά πλάνα. Είναι μια συναυλία που έχει ανέβει στο διαδίκτυο. Μπορεί κάποιος να τη δει. Είναι από το αρχείο της ΕΡΤ. Ακριβώς. Την 1η Ιουλίου του 1983. Αυτό βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Είναι από το Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στην καρδιά του Ηρακλείου. Σε εκείνη τη συναυλία. Ένα χρόνο πριν φύγει από τη ζωή. Ακριβώς. Αλλά λίγα χρόνια πιο πριν, στην Πλάκα, ο Τσιτσάνης έπαιζε στην Μπουάτη Θεμέλιο. Έκανε κάποιες εμφανίσεις. Και λόγω αυτών των εμφανίσεων συνάντησε στα στενά της Πλάκας τον συγχωρεμένο τον Νίκο τον Ξυλούρη. Και του είχε πει ο Νίκος ότι Βασίλη θα ανταμώσουμε στην Κρήτη να κάνουμε μια συναυλία εκεί. Δυστυχώς όταν ο Τσιτσάνης κατάφερε να πάει στην Κρήτη, ο Ξυλούρης είχε φύγει από τη ζωή. Αυτό το σκηνικό, αυτό το περιστατικό το ανέφερε ο Τσιτσάνης εκείνη τη συναυλία στο Ηράκλειο του 1983. Το ανέφερε μάλιστα. Και είναι πολύ μεγάλο και το ενδιαφέρον του κόσμου ο οποίος θέλει να μάθει για τη ζωή ενός πολύ μεγάλου καλλιτέχνη. Και να έρθει σε οπτική επαφή βέβαια με αντικείμενα που σημάδεψαν και όχι μόνο.
τη ζωή του. Αυτό συμβαίνει, ναι. Αυτό συμβαίνει, μου επιτρέπετε, όχι μόνο γιατί ο Τσιάνης ήταν ένας μεγάλος δημιουργός, αλλά γιατί πια στις μέρες μας ο Τσιάνης δεν είναι απλά ένας συνθέτης, ένας στιχουργός. Είναι μια μεγάλη φυσιογνωμία του ελληνικού πολιτισμού. Και αυτό τον τίτλο, το βραβείο του Λαού και του Χρόνου, το κέρδισε με το έργο του και με τη στάση του απέναντι στη ζωή και στους ανθρώπους. Ήταν ένας άνθρωπος που σεβάστηκε πολύ την τέχνη που υπηρέτησε, σεβάστηκε πολύ την κοινωνία από την οποία έπαιρνε έμπνευση και την έκανε τραγούδι και ξαναγύρναγε πάλι σε αυτή. Ήταν ένας άνθρωπος που, όπως έλεγε ο Χατζηδάκης, πάλι στην Κρήτη, στα Ανόγια, ήταν πολύ μεγάλος όταν και ο ίδιος δεν το είχε συνειδητοποιήσει ακόμα. Και σπουδαία παρακαταθήκη που άφησε βέβαια στις επόμενες γενιές και πόσο επίκαιρο είναι το έργο του σήμερα και αυτά τα ακούσματα, αυτές οι μελωδίες, αυτός ο ξεχωριστός ήχος του ρεμπέτικου. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι ο Τσιάνης ήταν ένας ρεμπέτης. Δεν μπορεί, γιατί το ύφος του μουσικολογικά, αν και δεν είναι της παρούσης, έχει μια απόσταση από αυτό το που εμείς εννοούμε ρεμπέτικο, δηλαδή τα τραγούδια του Μάρκου ή τον Παπάζουγλου, ναι, ή του Μπάτη και όλων αυτών. Ο Τσιάνης πάτησε και στο ρεμπέτικο, πάντησε και στη λαϊκή παράδοση, πάντησε και στη δημοτική παράδοση. Σε πολλές μουσικές κατευθύνσεις, σωστά, βέβαια, βέβαια. Και έφτιαξε ένα καινούριο κόσμο. Όμως ο ίδιος διατείνεται ότι εγώ δεν σκεφτόμουν έτσι όταν έγραφα τραγούδια μου. Απλά είχα ένα μουσικό κόσμο και τον εξέφραζα, τον έβγαζα προς τα έξω. Αλλά είναι αδύνατο ένας άνθρωπος να μην έχει επηρεαστεί από τους ήχους του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζει. Μάλιστα. Το καλοκαίρι θα ανοίξουν οι πύλες του μουσείου. Ο σχεδιασμός τι προβλέπει? Ο σχεδιασμός προβλέπει αρχές καλοκαιριού να έχουμε ανοίξει τις πόρτες μας στο κοινό. Αλλά δεν εξαρτάται από εμάς. Όταν έχετε να κάνετε με συνεργεία πολλά, σωστά, υπάρχει πιο εξειδικευμένα, καταλαβαίνετε ότι πάντα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Ήδη, μάλιστα, είμαστε εκτός χρονοδιαγράμματος, αλλά αυτά τα πράγματα συμβαίνουν σε τέτοια έργα. Λοιπόν, η επόμενη σύνδεση θα γίνει με τα επίσημα εγγένεια εκεί του χώρου και του μουσείου. Η επόμενη σύνδεση με τον ένα τον άλλο τρόπο πρέπει να γίνει την 1η Ιουλίου που θα είναι επέτειος για τη συναυλία του Τσιτσάνη στο Ηράκλειο. Έγινε, το κλείσαμε. Είδατε τώρα πώς με βάλατε στη σωστή κατεύθυνση. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε, τους χαιρετισμούς μας από Ηράκλειο, από Κρήτη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Δική μας η χαρά. Όπως το είπε ο κύριος Καραγιώργος, ο Τσιτσάνης δημιούργησε τη δική του σχολή και εμπνεύστηκε από πολλές μουσικές κατευθύνσεις.